Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς καλά. Ρωτάει όμως ο κύριος Στασινόπουλος, κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, μήπως θα έπρεπε αυτοβούλος, πήγε μάλλον κανείς από τη Νέα Δημοκρατία στην τελετή πωλήσεως της τρένος ΕΕ. Νομίζω χθες έγινε αυτό. Ήμασταν όλοι στη Βουλή λόγω της συζήτησης για την πολιτική στην στα αγροτικά και δεν νομίζω να πήγε επισήμως κάποιος. Ήμασταν όλοι στη Βουλή. Ενώ από βουλευτές τουλάχιστον. Ναι, κατάλαβα. Ο κ. Στασινόπουλος λέει μήπως θα πήγαινε κάποιος. Ναι, οφείλω να ομολογήσω όμως ότι το θέμα της τρενοσέα θα πω στον κ. Στασινόπουλο. Ναι. Ότι και με ρωτάγαν δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Γιατί? Θα απαντήσω. Είναι εξαιρετικά υπέρ της ιδιωτικοποίησης, εννοείται, το συζητάμε. Εξαιρετικά υπέρ. Όμως ξέρετε. Θυμάμαι τις εποχές που όταν θα έδινε ο Σαμαράς την Τρενοσέ με 345 εκατομμύρια, μας έλεγαν ότι είναι ξεπούλημα. Το θυμάστε? Ναι, σύμφωνοι. Τώρα τη δώσαμε, ναι. 45. Ναι. Άρα λοιπόν ο μόνος λόγος για να πάω εκεί ήθελα να μου δώσουν το λόγο και να ρωτήσω τον κύριο Σταθάκη και τους υπολείπους εκεί παρευρισκομένους του ΣΥΡΙΖΑ, πώς γίνεται τα 345 εκατομμύρια να είναι ξεπούλημα και τα 45 να είναι μια χαραπόληση. Ναι. Αλλά θα ήταν και μια ευκαιρία να πει η Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία να εξηγήσει ότι στον καπιταλισμό, στην ανοιχτή οικονομία, στον καπιταλισμό, οι επιχειρήσεις πολλούνται όταν είναι στο πικ τους, στην καλύτερη τους στιγμή, για να αποκομίσει κέρδη ο έχων την εταιρεία. Αυτό ισχύει και για το δημόσιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσο, ναι, καθυστερούμε τις ιδιωτικοποιήσεις, ναι, και η οικονομία μας είναι σε ύφεση, τόσο χαμηλότερο τίμημα εισπράττουμε. Για να μην πω ότι κατηγορώ μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα τα λέω όλα. Θυμίζω την πολύ κλασική περίπτωση των αεροπλάνων εκείνων της Ολυμπιακής. Πήγε να τα δώσουν αρχή ο Γιώργος Παπανδρέου με καμιά 93 εκατομμύρια. Φωνάξαμε όλοι και εμείς από την Νέα Δημοκρατία τότε, ότι είναι πολύ χαμηλό το τίμημα. Μετά πήγε να τα δώσει η κυβέρνηση Παπανδρέου με 50 εκατομμύρια. Πάλι φωνάξαν όλοι ότι είναι ξεπούλημα. Τώρα νομίζω το έχουν δώσει για παλιοσίδερα για 7-8 εκατομμύρια. Διότι όσο καθυστερεί να κάνει την ιδιωτικοποίηση. Όχι, πολλά είπατε. Ήταν 4. Πρόκειται να απολυθούν το 14. Πρόκειται να απολυθούν το 12. Πήγαμε στο 14, τα πρώτα επολύθησαν έναντι 20 εκατομμυρίων τα 2 δολαρίων. Μετά περνούσε ο καιρός. Λέει η αγοράστρια εταιρεία, για να καταλάβει. Αυτά τα λέω για να εξοικειωνόμαστε με το τι θα πει πουλάω και αγοράζω. Έτσι. Λένε οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, εδώ έχει περάσει καιρός. Όχι 20, πάμε 16. Όχι, λέει το ελεγκτικό συνέδριο, ξεπουλέται η περιουσία η δημόσια. Κατάληξη, 2 χρόνια αργότερα, πωλήθηκαν τα 2, 4 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Γιατί λέω, στον κόσμο της αγοράς και της πώλησης δεν ισχύουν αυτά που έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Αυτό λέω. Ναι. Έτσι, συμφωνούμε. Και εμείς τι λέμε ως Νέα Δημοκρατία τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Λέμε αντί να καθυστερεί τις ιδιωτικοποιήσεις, να τις κάνει πιο γρήγορα. Δυστυχώς, ένας από τους λόγους που ζητάμε τις εκλογές είναι γιατί, τι βλέπουμε, πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πέτυχε, λέει, το μεγάλο στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ακούστε πόσο μεγάλη απάτη είναι αυτό που λένε. Εάν έχεις αύξηση των εσόδων του κράτους και μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα, διότι αναπτύχθηκε η οικονομία σου, δηλαδή ότι το σύνολο των πολιτών σου εισέπραξαν περισσότερα χρήματα και έτσι πλήρωσαν και περισσότερους φόρους, τότε σε αυτή την περίπτωση η αύξηση των εσόδων και του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι επιτυχία. Όταν όμως έχεις μια οικονομία η οποία είναι σε στάσιμη φάση έως και οριακή ύφεση, δηλαδή όλοι έχουμε στην καλύτερη περίπτωση το 16 τα ίδια λεφτά που είχαμε το 15, και τότε σε αυτή την περίπτωση η αύξηση των φόρων δεν πρόκειται από την αύξηση του εισοδήματος, πρόκειται απλώς από την αύξηση της φορολογίας. Τότε το μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι επιτυχία, είναι αποτυχία. Γιατί στην πραγματικότητα αφαιρείς από την αγορά, από μια αγορά που έχει ύφεση και ανεργία και μιζέρια, αφαιρείς περισσότερα χρήματα. Αυτό το απλό πράγμα, ότι δηλαδή το μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα σε μια οικονομία που είναι στάσιμη είναι αποτυχία, δεν το έχει καταλάβει, ναι, ακόμα. Και όταν μάλιστα οφείλει 7 δις στην πραγματική οικονομία. Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Γεωργιάδη. Και τα λύσει πρόβλημα, βέβαια. Επιτρέψτε μου το εξής. Αλέξης Τσίπρας, Ιωάννινα, 21 Μαρτίου 2014. Έχουμε Σαμαρά. 21 Μαρτίου 2014, τότε ψιλοκλίνει η αξιολόγηση επί Σαμαρά. Και τότε βγαίνει το success story του Σαμαρά ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Βέβαια όλοι γελάμε. Εντάξει, παρακαλώ. Τσίπρας, Γιάννενα, 21 τρίτου πλεόνασμα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Γιατί το πλεόνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής.
Σε αυτό κρύβεται το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων, η καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι λιποθυμίες παιδιών από ασιτεία στα σχολιά, τα εκατομμύρια των ανέργων, η ζωή εν τάφο στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρία και στα άσυλα ανιάτων, οι παγωμένες νύχτες και οι πεινασμένες μέρες χιλιάδων και χιλιάδων συνταξιούχων. Πρόκειται για πλεόνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεόνασμα θράσους και απάτης. Ναι, καλά ακούσατε, απάτης. Εντάξει, κύριε Σεκίδη, κύριε Γεωργιάδη, έχετε ξανακούσει τέτοιο? Τα έλεγε κάπως ποιητικά, δεν το θυμόμουν. Αριστούργημα, λογοτέχνης ζωγραφιάς, δεν το συζητούμε, ο λογογράφος. Πάντως λέω, ρε παιδάκι μου, είναι τρομερός θεατρίνος ο άτομος. Δηλαδή είναι, έχει χρόνια η Ελλάδα να συναντήσει, ούτε η Αλίκη Βουλιουκλάκη να ήταν, πραγματικά είναι φανταστικός. Και τα λέει και με μια τέτοια πειθό, πραγματικά. Εντάξει, μπορεί τώρα να κάνει μια ομιλία για το πόσο καλό είναι το πρωτογενές γιόνασμα και μάλιστα το διπλάσιο του στόχου. Και το πόσο αυτή τη φορά δεν υποθυμούν τα παιδιά στα σχολεία, δεν υπάρχει αίμα και δεν υπάρχουν άνεργοι, με την ίδια πιστικότητα. Ναι. Είναι πραγματικά, το αναγνωρίζω. Δεν έχει θέτε κανένα όριο στο ψέμα. Είναι ο πιο μεγάλος ψεύτης που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Ναι. Χθες στη Βουλή, η πρωτολογία του, κύριε Πρωτοσάλτη, δεν ξέρω αν την ακούσατε. Στον λόγο τιμή μου τον άκουγα και έλεγα, μήπως ζούμε σε άλλη χώρα. Μήπως έχουμε διακτηνιστεί σε στήλη Star Trek και έχουμε βρεθεί σε κάποια άλλη χώρα. Θέλω όμως τώρα να βάλω ένα απόσπασμα από το σημείο εκείνο όπου κονταρακτυπιούνται οι πολιτικοί αρχηγοί Μητσοτάκης Τσίπρας για το θέμα της φορολογίας. Και η φορολογία, κύριε Γεωργιάδη, έτσι και από τις έρευνες που βλέπω, και τις ποιοτικές έρευνες αυτήν της περίοδου, είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, είτε για αυτούς που ζουν καλά, έτσι που δεν ζορίζονται, που είναι οι ολιγότεροι φυσικά, μέχρι σε εκείνους οι οποίοι ζορίζονται πάρα πολύ. Τη φορολογία προτάσει η κοινωνία ως το μέγιστο πρόβλημα. Παρακαλώ. Μόλις πριν λίγες μέρες, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα προβεί απέναντι στους θεσμούς σε μονομερή ενέργεια για τη μείωση της φορολογίας. Προσέξτε, κύριε Μητσοτάκη, σιγά τα αίματα. Μην είστε τόσο σκληρός απέναντι στους θεσμούς. Σιγά τα αίματα και σιγά τη συμφωνία της αλήθειας. Και εσείς κάνατε λοιπόν μονομερείς ενέργειες. Και τι κάνατε μετά από 5 μέρες, όχι 5 μήνες, στέλνατε επιστολές μετάνοιας. Δόθηκε μια φορά, one-off payment, και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της φορολογικής μεταρρύθμισης. Για ποια 13η σύνταξη μιλάτε και σήμερα ακόμα ψεύδεστε, κύριε Τσίπρα. Και σήμερα ψεύδεστε. Θα ήθελα να ακούσουμε και εκείνο το απόσπασμα του κ. Τσίπρα περί της αξιοπρέπειας για να το σχολιάσει ο κ. Γεωργιάδης, παρακαλώ. Αλλά ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Και αυτοί που γέλασαν καλύτερα ήταν αυτοί που είχαν τη δυνατότητα φέτος τα Χριστούγεννα να κάνουν Χριστούγεννα με αξιοπρέπεια. Και κυρίως αναφέρομαι στους συνταξιούχους του αγροτικού κόσμου που παίρνουν συντάξεις των 200 και 300 ευρώ και είδαν στους λογαριασμούς τους 750. Η αξιοπρέπεια έχει ένα τιμάται, κύριε Γεωργιάδη, σε αυτόν τον τόπο, από ό,τι καταλαβαίνω, από 300 έως 600 ευρώ, δεν ξέρω πόσο ήταν το... 600 ευρώ, μας το είπε ο κύριος Υπουργός. Μπράβο, το κοστολόγησε την αξιοπρέπεια ο κύριος Τσίπρας. Κάτι είναι αυτό, γιατί η αριστερά της αξιοπρέπειας έχει με 600 ευρώ, μια χαρά. Είναι απολύτως προφανές, το έλεγα γιατί δεν ακούστηκε, ο κύριος Μητσοτάκης τι έκανε χθες, διάβασε στη Βουλή, λέξη προς λέξη, την επιστολή του κυρίου Τσακαλώτου. Την επιστολή του κ. Τσακαλώτου προς τους συναδέλφους του Eurogroup, αυτή την εξευτελιστική επιστολή, στην οποία αποδεικνύεται ότι άλλα λέει ο κ. Τσίπρας μέσα και άλλα λέει ο κ. Τσίπρας έξω. Και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να αντιπαλέψει ένα πολιτικό αντίπαλο, ο οποίος μπορεί με τόσο μεγάλη άνεση να είναι τόσο πολύ διπρόσωπος. Και αυτό είναι το ταλέντο του κ. Τσίπρα, ή ήταν μάλλον, γιατί πλέον ο ελληνικός λαός τον έχει καταλάβει ευτυχώς. Και αυτό που μέχρι χθες ήταν το μεγάλο του πλεονέκτημα, το να λέει στον καθένα αυτό που θέλει να ακούσει, έχει μεταβληθεί τώρα στο μεγάλο του μειονέκτημα. Επί τη ουσία όμως θέλω να πω κάτι, κύριε Πρωτοσάλτη, επειδή απαξίωσε κάτι ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν το καταλαβαίνει. Ναι, σας το λέω και θέλω να ακουστεί καθαρά. Ναι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν έρθει με το καλό, θα μειώσει τους φόρους. Και εμείς δεν είμαστε από τους Σιριζέους, οι οποίοι λέμε στην αντιπολίτευση, go back, Madame Merkel.
για να λέμε μετά στην κυβέρνηση πόσο καλοί είναι οι καγκελάρες και πόσο φίλοι μας. Εμείς είμαστε κάποιοι που στο παρελθόν μειώσαμε μονομερώς το ΦΠΑ στην εστίαση επί Πρωθυπουργία Σαμαρά, χωρίς να ρωτήσουμε την Τρόικα από το 23 στο 13. Μετά αναγκάσαμε την Τρόικα να δεχτεί ως μόνιμο μέτρο αυτή τη μείωση και παραδώσαμε στον Τσίπρα 13% των ΦΠΑ στην εστίαση για να τον πάει σε ένα χρόνο 24%. Άρα ναι, όπως μου είχε πει ο κύριος Τσιρώνης, αν θυμάστε τηλεόραση του Sky, ότι η κυβέρνηση του Σαμαρά είχε μειώσει δραματικά μάλιστα τους πόρους, ήταν η λέξη του κύριου Τσιρώνη το δραματικά, δραματικά τους πόρους, σας λέω λοιπόν ότι ο Κυριάκος θα μειώσει τους πόρους. Και δεν το λέω τώρα προεκλογικά, το λέω διότι αν δεν μειωθούν οι φόροι, δεν έχει καμία ελπίδα η ελληνική οικονομία να ανακάμψει. Πάμε. Συνεχώς θα ανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας. Τρέχω πολύ γρήγορα, γιατί προλάβω 2-3 πραγματάκια ακόμη. Ρωτάει το ακροατήριο και μέσω Twitter, και μάλιστα ο Architect World, γιατί δεν απαιτεί η Νέα Δημοκρατία να καταβληθούν τα ληξιπρόθεσμα, κύριε Γεωργιάδη. Δεν και το απαιτεί. Δεν το απαιτεί. Συνεχώς το απαιτεί η Νέα Δημοκρατία. Μία από τις πιο σκληρές κριτικές που κάνει σε κάθε ανάρτησή του ο Χρήστος Σταϊκούρας είναι γιατί δεν πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα. Αλλά θα σας πω κάτι. Για να πληρώσει τώρα τα ληξιπρόθεσμα πρέπει να πάρει τη δόση. Για να πάρει τη δόση πρέπει να κλείσει την αξιολόγηση. Για να κλείσει την αξιολόγηση πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Μα πώς να κλείσει την αξιολόγηση ο κύριος Τσίπρας, κύριε Πορτοσάλτε, ο οποίος τη Δευτέρα θέλει το δούνου του, την Τρίτη δεν θέλει το δούνου του. Την Τρίτη το απόγευμα το ξαναθέλει το δούνου του, Τετάρτη το πρωί δεν η εκτίμησή σας ποια είναι, τι θα γίνει τελικώς? Κοιτάξτε, προσωπικά, θα σας πω τη δική μου γνώμη. Πιστεύω ότι στο τέλος θα κλείσει η αξιολόγηση αφού ο Τσίπρας υπογράψει τα πάντα. Αυτό πιστεύω. Και θα μείνει μετέωρη. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Αυτά που ζητάνε, αυτά ζητάνε. Αντίθετα, όσο περνάει ο χρόνος, μεγαλώνει ο λογαριασμός και ζητάνε όλο ένα και περισσότερα. Και θα μείνει. Ένα παράδειγμα. Ναι. Όχι να ακουστεί αυτό. Εάν είχε κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, όπως έλεγε η δική του συμφωνία του Τσίπρα, μέχρι το Μάρτιο του 2016, γιατί η δεύτερη αξιολόγηση θα είχε κλείσει κανονικά το Μάρτιο του 2016. Η πρώτη αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2015. Εάν είχε κλείσει λοιπόν η δεύτερη αξιολόγηση το Μάρτιο του 2016, δεν θα μας ζητάγανε τώρα αυτά τα μέτρα που μας ζητάνε, τη μείωση αφορολογίου και όλα τα υπόλοιπα, γιατί αυτά δεν υπήρχαν τότε στο τραπέζι και λόγω του Brexit που ήταν μπροστά, μας πηγαίναν όλοι μαλακά. Επειδή έχασε χρόνο ο κύριος Τσίπρας, γιατί να κλείσει την πρώτη αξιολόγηση το Νοέμβριο του 2015, την 6 του Νοέμβριο του 2016, με ένα χρόνο καθυστέρηση. Και αντί να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση με τις 5 Δεκεμβρίου του 2016 που λέει αυτός, δεν ξέρει κανείς πότε θα ακριβώς θα την κλείσει. Κάθε μέρα που περνάει, οι ξένοι μας ζητάνε περισσότερα. Και θέλω να ακουστεί κάτι ακόμα, κύριε Πρωτοσάλτη, για να καταλάβετε τη σύγκριση. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είναι πάρατος, έμεινε στην εξουσία 2,5 χρόνια. Σε 2,5 χρόνια η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ολοκλήρωσε με επιτυχία 4 αξιολογήσεις. Και δεν κατάφερε να κλείσει την 5η. Αν θυμάστε αυτή που δεν έκλαιναν, η 5η αξιολόγηση. Σε 2,5 χρόνια είχαμε κλείσει με επιτυχία 4 αξιολογήσεις και δεν κλείσαμε την 5η. Ο κύριος Τσίπρας είναι ήδη 2 χρόνια στην εξουσία, έχει κλείσει 1 αξιολόγηση και μάθηκε να κλείσει τη δεύτερη. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος της ανικανότητας αυτού του ανθρώπου. Προχωρώ. Τελικώς, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια βιομηχανία προσλήψεων και τοποθετήσεων στο δημόσιο, με τον κύριο Βερναρδάκη να λέει «Δεν μας ενδιαφέρει το ελεκτικό συνέδριο, είμαστε εμείς εξουσία». Η στάση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι αμέσως μετά? Χθες άκουσα τον κύριο Πρόεδρο να λέει «Δεν θα απολύσουμε». Δηλαδή κύριος... αποδέχεστε αυτές τις προσλήψεις των συμβασιούχων που μονιμοποιούνται. Κύριε Πρωτοσάλτε, το έχουμε πει, το έχω πει και εγώ και στην τηλεόραση του Sky, που έγινε όλα αυτή η ιστορία και με την κυρία Γιάμαλη. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι τώρα είναι συμβασιούχοι και πάνε να τους μονιμοποιήσουν δια νόμου, είναι θύματα της κοροϊδίας του Τσίπρα. Γιατί? Όσους νόμους και να ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων, όσους νόμους, 15 νόμους στη σειρά να ψηφίσει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν μόνιμοι και μόλις κάποιος προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον τους θα χάσουν τη θέση τους. Διότι η μονιμοποίηση συμβασιούχων δια νόμου απαγορεύει το άρθρο 103 του Ελληνικού Συντάγματος και αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αν δεν προσφύγει κάποιος, κύριε Γεωργιάδη, θα προσφύγει το κράτος? Δεν θα προσφύγει η Νέα Δημοκρατία, αν αυτό που με ρωτάτε. Όχι, η Νέα Δημοκρατία δεν θα λειτουργήσει ρεβανσιστικά εναντί ουδήποτε. Όμως μην κοροϊδευόμαστε. Οι άνθρωποι αυτοί θα βρεθούν στα δικαστήρια, γιατί πάντα προσφεύγουν άλλοι που έχουν ένομο συμφέρον. Άρα μην τους κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους. Εγώ, ξέρετε, σέβομαι πάρα πολύ κάποιον που ψάχνει δουλειά. Δεν με νοιάζει τι κόμμα είναι και δεν με νοιάζει τι ψηφίζει. Καταλαβαίνω ότι αν θα ψάχνει για δουλειά είναι σε μια
δύσκολη στιγμή τη ζωή του και δεν μπορούν να παίζουν με τον πόνο του. Ναι, αλλά στο δημόσιο έχετε πει, με συγχωρείτε κύριε Γεωργιάδη, αλλά τώρα βλέπω ότι έχουμε λίγο λοξοδρομείτε από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Διότι ένα πράγμα είναι να ζητεί κάποιο δουλειά και το σεβόμαστε όλοι, δεν το συζητώ, αλλά έχουμε πει ότι το δημόσιο δεν σηκώνει άλλο. Δηλαδή, πόσο λέω, λοιπόν, άλλο φόρο δημόσιο, θα πληρώνουμε για αυτό το δημόσιο, πώς θα γίνει απαντώ, δηλαδή. Απαντώ, ναι. Για μην υπεκφύγω. Το δημόσιο δεν σηκώνει άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και λέω ότι αυτό όλο που κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ό,τι πιο πολιτικάντικο και ό,τι πιο μαυρογιαλούρικο έχει δει. Αλλά και το δικό σας δεν το βλέπω και πολύ καθαρό. Ναι, δεν, παίρνετε μια θέση που να μην δυσαρεστήσετε τον ενδεχόμενο ψηφοφόρο. Μα δεν είναι. Αυτό δεν θα είναι ψηφοφόρο. Αυτή είναι ρουσφάκια του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρωτοσάλτε. Λέτε να είμαι τόσο ανόητο που να πιστεύω ότι κάποιο ο οποίο πήγε και διορίστηκε από τον Πολάκη και τον πήρε ο Πολάκη στο γραφείο και τον διόρισε θα ψηφίσει τον Γεωργιάδη. Δεν έχω τέτοιες απόψεις. Θέλω να εξηγήσω ότι το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι τελικά δεν θα προσληφθούν στο δημόσιο δεν είναι λόγος μίσους της νέας δημοκρατίας. Η αγωνία λοιπόν του εργαζόμενου στο δημόσιο είναι μήπως δεν θα απολυθούν αυτοί που μπαίνουν τώρα, αλλά θα έρθει μετά να μας κόψει το μισθό και έτσι θα είναι εντελώς άδικο για μένα που είμαι μέσα τόσα χρόνια. Θε σκέφτεται ένας εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα. Ακούστε. Στη χώρα υπάρχει σύνταγμα. Το σύνταγμα είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Βερναρδάκης δεν μπορεί να τις μονιμοποιήσει όσους νόμους και να ψηφίσει. Προχωρώ. Δεν προχωρώ. Πρέπει να κοροϊδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ τους σέβομαι. Προχωρώ. Μπορεί να με ψηφίζουν, μπορεί να με αγαπάνε. Αλλά εγώ τους σέβομαι. Και δεν θα σου πω ψέματα. Αλλεργικός στην πολυφωνία ο κύριος Μητσοτάκης, λέει σήμερα η Αυγή με αφορμή τον ΔΟΛ. Αδιαφορείτε για την τύχη των εργαζομένων στον τύπο, κύριε Γεωργιάδη, όταν λοιπόν, η ίδια εφημερίδα έλεγε δεν πειράζει και ασκήσουν 2-3 κανάλια, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Για φαντάσου. Ο πόνος που έχει πιάσει τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα για όσους χάσουν τη δουλειά του στο ΔΟΛ είναι αντίστοιχος του πόνου που είχαν, θυμίζω, για τους εργαζομένους του ΑΛΦΑ, τους οποίους θα απέλυαν και την απάντηση του κυρίου Τσίπρα στην κυρία Τσικρίκα, αν θυμάστε, στη Εθνική Θεσσαλονίκη, του ΣΤΑΡ, του ΕΠΣΙΛΟΝ. Και όλων των άλλων καναλιών που τότε έκλειναν. Προφανώς πρόκειται περί Φαρισαίου. Όμως θέλω να ακουστεί και το εξής εδώ, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον. Όταν ο κύριος Σταύρος Ψυχάρης είχε δημοσιεύσει το άρθρο του για την περίφημη γάτα των Ιμαλαΐων, που ήταν ένα άρθρο που αν θυμάστε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση στην Ελλάδα και το συζητούσαμε για πολλές μέρες στα μίντια, μέσα σε αυτό το άρθρο ο κύριος Ψυχάρης, αφού μας είπε πού συνάντησε τον κύριο Τσίπρα μυστικά σε μια γκαρσονιέρα δίπλα στην Αμερικάνικη πρεσβεία κτλ., είπε ότι τα σπάθανε με τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας του ζήτησε να διώξει τον Μητρόπουλο και να τον αντικαταστήσει με τον Μουλόπουλο. Αυτό είναι γραπτό, γραμμένο μέσα στο κείμενο του κυρίου Σταύρου Ψυχάρη. Τώρα τι έγινε προχθές. Προχθές ξαφνικά ο κύριος Ψυχάρη αντικατέστησε τον Μητρόπουλο με τον Μουλόπουλο. Με συγχωρείτε. Πιο εξόφθαλμος εκβιασμός. Ποιο εξόφθαλμη συναλλαγή έχετε ξαναδεί μπροστά σας, κύριε Πρωτοσάλτε. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Καλημέρα.